Ρε παιδάκι μου, χάθηκε να βάλεις ένα πάριο, ειλικρινά. Γιατί αυτό, σας αρέσει τόσο πολύ αυτό, πόση ώρα μπορείς να κουνάς το κεφάλι. Εμένα με πιάνει το κεφάλι μου. Περίμενε. Πόση ώρα να κουνάς. Τι περίμενε, τηλεόραση είναι. Αντρέα, δεν είναι γραμμένη εκπομπή, πρέπει να φύγουμε. Είσαι το σαράκι που μου τρώει. Πολύ ωραία εδώ, στο γνωστό προσκύνημα. Την καλησπέρα μου. Δεν είναι να λύσω κάτι. Είναι. Τώρα, μα λέω εγώ, ξέρω πια. Εδώ πέρα, ο Αντρέας έχει σχέση. Εκέ και το τέρμα έχει τερμα... Κάτσε ρε φίλε. Τι είπε? Το πρωί με τον καφέ. Ζητώ συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη. Θα άλλαζα κανάλι και θα ξαναερχόμουν. Ο Αντρέας έχει... σχέση. Και είναι και πολλά τα «ε». Και το τέρμα έχει τερματοφύλακα, αλλά μπαίνει γκολάκι. Δεν πολύ ανοίγομαι, γιατί κυκλοφορεί και χολέρα. Παιδιά, ξεκολλήστε λίγο με τον Αντρέα, τον έχουμε. Ξεκολλήστε με τους Αλκατράς. Να δώσουμε άλλη μπάντα. Ποιοι είναι ελεύθεροι? Η Ονειράμα, η Μέλισσα. Είναι αυτοί ελεύθεροι. Μιλήστε να μιλήσουμε στα παιδιά. Μου τσιμένω Αγγλία και όλα τα γκομενάκια μου είναι Ελλάδα. Τι να κάνω? Εγώ πώς μπορώ να το λύσω αυτό? Πάρε. Έλα, πάρε ένα, δύο, δεν ξέρω το πρόγραμμά σου. Πάρε τα Αγγλία. Αυτό τελείωσε. Άλλα δέκα. Επίσης, πόσα γκομενάκια? Γιατί λέω τα γκομενάκια? Εδώ πάλι βλέπω η καριέρα διεθνή. Μια χαρά, πολύ ωραία. Τι να πω, κουράγιο ή έλα Ελλάδα ή βρες από Αγγλία. Μας έχεις λύσει όλα τα δικά μας προβλήματα. Ώρα να ρωτήσεις και τους Αλκατράς τα δικά τους. Ρε παιδιά, έτσι που έχουμε μαζευτεί εδώ... Για πες. Όχι, δεν μπορώ να γυρίσω. Γιατί δεν μπορώ να ρουφιχτώ άλλο. Αρκετά, ρουφιέμαι από τις τρεις. Θα έχεις βγάλει στην αγρίδα. Το πλάνο καλύτερο. Μην κατεβαίνεις μαζί μου. Τόση ώρα προσπαθώ να πάρω ανάσα. Πάρτε και την κοιλιά και καλό μεσημέρι. Πες, έχεις κάποιο πρόβλημα που μπορώ να σου λύσω? Όχι. Εσύ, όχι. Εσύ, όχι. Εσύ. Είναι τέλεια. Μπράβο στα παιδιά, δεν έχω ένα πρόβλημα. Ευχαριστούμε, Νικόλα, ευχαριστούμε. Μα σύσωσε. Ρε παιδιά, αφού ξέρω ότι δεν έχετε. Κάποιοι είστε εσείς. Εγώ δεν έχω στείλει. Ξεκίνα. Μούτσι μου προκάλεσε τον αλήτη να μου στείλει μήνυμα. Μου έχει φάει τη ζωή. Μπράβο! Ότι δεν έχει βγει μια φορά ένα φίδι. Προκαλώ τον αλήτη να τη στείλει μήνυμα. Άκου τώρα προβλήματα που έχει ο κόσμος. Στέλιο, τι ζώδιο είσαι? Εγώ καιρός είσαι. Με τι? Σάρωσε. Τι δεν ξέρεις ρε? Είμαι την ίδια μέρα γεννημένος με το μωρό το ξανθό απάνω, την Αγγελική. Ισχύει. Εντάξει, την Αγγελική όμως ο Θεός, μπράβο του. Κάπως ξέδωσε να πεις. Θέλουμε να βρεις τον οροσκόπο, γιατί δεν μας λέει πόσο χρονών είσαι. Έχεις πάει 58, 38 είσαι, 48, 48 είσαι, αλήθεια, φαίνεται για 48, θα σε έκανα δηλαδή πατημένα 45, μπράβο σου Στέλιο, μπράβο, μπράβο. Ένα 48 σαν δεν τρέπεις Στέλιο, σαν δεν τρέπεις, καταλαβαίνεις, υψηλή, ένας μη σηκωθείς, ένας μη σηκωθείς Στέλιο, άστο, άστο, είμαστε εντάξει, είμαστε... Το τσεκάρω, είμαστε εντάξει, είμαστε εντάξει. Μούτσι, έχω φάει κόλλημα με ένα παιδί, αλλά είναι μεγάλος εγωιστής. Τι να κάνω, πήγαινε παιδί μου στον επόμενο. Τι να κάνεις, άμα είναι εγωιστής, ούτε μπορεί να το καταλάβει. Έχω άδικο. Μα τι λέμε τώρα. Νίκο προκάλεσε να κάνουν εκπομπή με κυρία, με η Μαρίδη και Ζενεβιέβ. Ναι! Και θα λέγεται, ξεφτυλίστε μας τώρα. Τι ωραία. Και θα παίρνουμε τηλέφωνα, θα μας κυλοβρίζουν και θα φεύγουμε ευτυχισμένοι. Μόλις χώρισα με ένα φαλακρό, θέλεις να γίνεις ο επόμενος? Φαλακρό. Φαλακρό είναι μόνο το βουνό. Εμείς είμαστε με λίγα μαλλιά, λιγοστά. Πολύ λίγα. Κατά τόπους. Δεν έχουμε. Ποιο είναι το πρόβλημα? Μουτσινάκο μου, αν γυρίσεις τρίτη φορά σε πρώην, την αξίζεις την ντομάτα σου? Και την πρώτη φορά την αξίζεις, αλλά και με την τρίτη πια αν δεν καταλάβεις, τι να πω, δεν έχω... Μα δεν είναι τι...
Γυρίζει τον πρώην. Τρεις φορές. Δηλαδή τι θα αλλάξει. Έχεις γυρίσει μία. Πας δεύτερη. Πας και τρίτη. Κάτι πάτσα. Το ξεπάτσα. Νίκο, ο άντρας μου σε προκαλεί να αλλάξει τώρα στην εκπομπή γιατί μένει κάθε μέρα νηστικός. Δεν προβλέπεται να τρώει φέτος. Μπορεί να φάει τις γιορτές που δεν θα έχουμε, να φάει ό,τι θέλει το Πάσχα, αμανιστεύει. Και το καλοκαίρι μπορεί να τρώει ό,τι θέλει. Τώρα το χειμώνα σιλουέτα ο σύζυγος. Κάθε φορά που τραγουδάει ο Πέτρος, πάω και φασώνω την τηλεόραση. Είναι φυσιολογικό. Παπάκι, να πας στην υπερηξία. Και εγώ. Και εγώ. Πέτρο, το πιστεύεις ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό σε κάποιον άνθρωπο? Εγώ όχι, αλλά μου το λένε, υπάρχει πρόβλημα. Στο λένε. Πάνε και φασώνουν την τηλεόραση. Και γιατί έχεις αυτό το βλέμμα της επιτυχίας? Δεν είναι της επιτυχίας. Θέλω να μην πάθει ο κόσμος ηλεκτροπληξία. Μα θα πάθει, αφού σε βλέπουν, εκτός και αν πας door to door και τραγουδάς. Με τις καινούργιες δεν παθαίνει. Δεν πεθαίνεις, θα μας εμπίσεις το ρεύμα. Έχω φασώσει τη λέξη. Έχεις φασώσει. Μη φοβάστε, φασώστε άνετα την πλάσμα. Α, ναι. Μουτσί, θέλω να φάω ένα κιλό τηγανιτές πατάτες με φέτα, αλλά είμαι διατροφητή να κάνω φάτες. Φάτες. Φάτες, γιατί άμα δεν τις φας, ό,τι και να τρως, θα το μεταβολίζει ο εγκέφαλος ως πατάτα τηγανιτή με φέτα και θα παίρνεις κιλά. Αυτό είναι. Έχει δίκιο! Καλά, το ένα κιλό, πόσες πατάτες είναι όμως? Ένα κιλό πατάτες. Μην πάθεις και τίποτα. Τώρα το ένα κιλό παίρνεις στο μυαλό σου. Πάρε και τρεις μερίδες. Να φάμε. Τι ωραία πατάτες τηγανιτές με φέτα όμως, τι φαγητό. Τι να προκαλέσω να φέρω, να πάμε να παραγγείλουμε, τι είμαστε πια. Μου λέει με θέλει, λιώνει, αλλά. Όλο λάδι και τη γανίτα τίποτα. Είναι καληνυχτάκιας. Τι να κάνω. Στήρτον για καληνύχτα, λένε εδώ πέρα τα άτομα που το έχουν περάσει. Στήρτον για καληνύχτα και κάνε τη ζωούλα σου, ρε. Μη φοβάστε, ρε. Μη φοβάστε, ρε. Ρε, μη φοβάστε, ρε. Ρε, Στέλιο.